Με νέες απειλές σε βάρος της Τράπεζας της Ελλάδος επανέρχονται οι Anonymous Greece μέσω του λογαριασμού τους στο Facebook. Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδος διέψευσε τους ισχυρισμούς τους περί υποκλοπής και διαρροής βάσεων δεδομένων, χαρακτηρίζοντάς τους ανυπόστατους. Οι φερόμενες ως αποκαλύψεις 12.017 αρχείων που εμπεριέχουν διοικητικές αποφάσεις, παρουσιάσεις από συνέδρια και άλλα δεδομένα δεν είναι τίποτε άλλο παρά στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσα από το διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέρεται στην ανακοίνωσή της. Οι Anonymous είχαν προαναγγείλει τη διαρροή το βράδυ της Τρίτης και παρέθεσαν το σχετικό link που επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάσουν το υλικό στον υπολογιστή τους. Η εν λόγω διαρροή έρχεται μερικές ημέρες αφότου οι hacker έριξαν τη σελίδα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ενώ αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία.